Υπτάμενα ταξί στον Σικουάνα. Ένας Γάλλος ιστιοπλοός και ένας Σουηδός πρωταθλητής του windsurfing βρίσκονται ίσως πολύ κοντά στο να ανατρέψουν τις μετακινήσεις στην πόλη του φωτός. Το θαλάσσιο όχημα που σχεδίασαν είναι αθόρυβο και έχει μηδενικές εκπομπές ρήπων και κυριολεκτικά πετά πάνω από τα νερά του ποταμού. Για την ώρα ο Δήμος του Παρισιού δεν έχει εγκρίνει την κυκλοφορία του. Το σχέδιο όμως είναι υπό συζήτηση. Η δήμαρχος της πόλης Άν Ιντάλγκο έκανε μια βόλτα για να πιστεί. Η εταιρεία Sea Bubbles, θαλάσσιες φούσκες, είχε να αντιμετωπίσει το στίχημα να δημιουργήσει ένα μέσο που θα διατηρεί μεγάλη σταθερότητα ενώ θα κινείται 50 εκατοστά πάνω από τα νερά. Οι κατασκευαστές του πιστεύουν πως το κέρδισαν εξοπλίζοντάς το με φαρδιά πέδιλα στην γάστρα του σκάφους. Το σημείο τριβής είναι η ταχύτητα, καθώς στον Σικουάνα το ανώτατο όριο είναι τα 18 χιλιόμετρα, ενώ το ταξί για να είναι ανταγωνιστικό προς τα επίγεια μέσα θα πρέπει να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 40 χιλιόμετρων.